Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τώρα που ερχόμασταν, μια δημοσιογράφος έλεγε ότι περίπου υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι 151.000. Άμα πετάξεις πέτρα, θα πετύχεις δημοτικό σύμβουλο, αρκεί να μην είναι δικός μας, υποψήφιος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή η μάχη δεν είναι μια κατεξοχήν πολιτική αναμέτρηση, επειδή βάζει με το τάδε ή δίνα ψηφοδίλτιο ο κουμπάρος ή ο φίλος μας, ή ο γνωστός μας ή ο γειτονάς μας. Αυτό το αποδεικνύει κατά κύριο λόγο η συμπεριφορά της κυβέρνησης. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα τα δημοσιεύματα που έδειχναν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού ανακοίνωσε τους υποψήφιους περιφερειάρχες και τους υποψήφιους δημάρχους στους μεγάλους δήμους της χώρας, το κάλεσμα να βαφτεί η Ελλάδα μπλε. Όλοι όμως ξέρουμε από αυτό το καλοκαίρι ότι η Ελλάδα βάφτηκε μαύρη από τις φωτιές. Και αντίστοιχα, τέτοιες επιδιώξεις έχουν και τα άλλα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος, που θέλουν και αυτά να εκλέξουν τους δικούς τους ανθρώπους στους δήμους, στις περιφέρειες, ακόμα και στις κοινότητες, στα διαμερίσματα όπου υπάρχουν, για να μπορούν να περάσουν την πολιτική τους και να συνεχιστεί αυτή η βαρβαρότητα την οποία ζούμε. Λέμε ότι είναι μια κατεξοχήν πολιτική αναμέτρηση, γιατί τίποτα δεν μπορεί να μας αφήσει να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται πλέον αρχίζει και αφήνει πίσω της θύματα. Πολλά θύματα. 28 μόνο από αυτές τις τελευταίες πυρκαγιές. Βλέπουμε βασικές υποδομές για την προστασία της ζωής του λαού μας, για την προστασία των λαϊκών περιουσιών, ακόμα και για το βιωτικό επίπεδο, για να ζούμε σε ανθρώπινες πόλεις, όλα μπαίνουν στη ζυγαριά κόστος-οφέλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μπορούν να επιτευχθούν οι περίφημοι στόχοι των πλεονασμάτων, όπως ακούτε, της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή να εξασφαλίζεται ζεστό χρήμα το οποίο να πηγαίνει σε επιχειρηματικά συμφέροντα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κόβουν όχι μόνο από τις συντάξεις, από τους συνταξιούχους, κόβουν από την υγεία με τα τραγικά αποτελέσματα που είδαμε μέσα στην πανδημία, τις υποστελεχωμένες μονάδες, τα νοσοκομεία που λείπει προσωπικό, τα κέντρα υγείας που δεν υπάρχουν, την πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης, η οποία είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο. Κόβουν από τα σχολεία, γι' αυτό πέφτουν τα ταβάνια. Οι προϋπολογισμοί είναι παντού μειωμένοι. Κόβουν και από βασικές ανάγκες, οι οποίες πήγαιναν και υλοποιούνταν μέσα από την περίφημη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως λέγανε, η οποία με τους νόμους τους διαδοχικούς που έχουν περάσει, όλο ένα και περισσότερο δικαιώνει τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι είναι μια τοπική διοίκηση αυστηρά ελεγχόμενη από το κεντρικό κράτος. Κόβουν από δασικούς δρόμους, κόβουν από αντιπυρικές ζώνες, κόβουν από αντιπλημμυρικά έργα, κόβουν από αντισεισμικούς ελέγχους, κόβουν από έργα αναγκαία ακόμα και το 2023 για να φτιαχτούν αποχετεύσεις. Τώρα, φέτος μόνο, περιμένουν, εναγωνίως προσπαθούν να επιταχύνουν τα έργα για να κόψουν την κορδέλα. Θα ολοκληρώσουν ένα σύστημα όχι για όλη την Ανατολική Αττική, για ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Αττικής, για να έχει αποχέτευση. Το 2023 μιλάμε για την Αττική, για την πρωτεύουσα. Κόβουν από παντού. Πώς θα επιτευχθούν αυτά τα περίφημα πλεονάσματα? Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνονται. Κόβουν για τις λαϊκές ανάγκες. Κόβουν όμως για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το αντίθετο συμβαίνει. Το κενό που δημιουργείται από την υποστελέχωση των υπηρεσιών, από την υποστελέχωση των συνεργείων, πρέπει να ρωτήσετε κάποια στιγμή πόσους ηλεκτρολόγους, πόσους υδραυλικούς, πόσοι συντηρητές διαθέτει ο Δήμος της Νέας Ιωνίας? Θα δείτε συνεχώς μειώνονται. Φεύγουν στη σύνταξη και δεν αντικαθίσταται. Αυτά που πηγαίνουν, πολύ ωραία υπόθηκε, πάνε σε εργολάβους. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν αυτό που εμείς ονομάζουμε, δηλαδή μέσα στην κρίση
κεφάλαια που υπάρχουν και λιμνάζουν, για να βρουν διέξοδο επιχειρηματική, μπαίνουν και μέσα σε αυτούς τους τομείς. Άρα, αυτό που ζούμε όλοι, με το πρώτο καύσωνα να ανακυγόμαστε, με την πρώτη βροχή όπως τώρα, μια βροχή που έρχεται, βροχή έρχεται, διάολο, δεν έρχεται ο τυφώνας Κατρίνα, βροχή έρχεται και ονόμασαν τη βροχή, της δώσαν και όνομα Ντάνιελ, η βροχή. Τη βροχή, να φοβόμαστε το φθινόπωρο, μπήκε ο Σεπτέμβρης και να φοβόμαστε τη βροχή. Η βροχή, σαν τις αμερικάνικες ταινίες που ονομάζουν τους τυφώνες με ένα έντονα, δηλαδή καιρικά φαινόμενα, τους δίνουν μια ονομασία, Ελ Νίνιο, Κατρίνα κτλ. Τώρα ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα το 2023, ονομάζουμε τις βροχές με ονόματα. Μπάλο στη μία, Μύδια την άλλη, Ντάνιελ τώρα αυτό εδώ. Γιατί? Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη γιατί είναι χρόνια πλέον που είναι αυτή η υποχρηματοδότηση, χρόνια είναι η υποστελέχωση, χρόνια είναι η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιών και τώρα ζούμε τα τραγικά αποτελέσματα. Είναι μια συσσωρευμένη κατάσταση που εκφράζεται τα τελευταία χρόνια. Και αυτή πρέπει να ανατραπεί. Πώς θα ανατραπεί αν βαφτεί όλη η Ελλάδα μπλε, όπως λέει ο Μητσοτάκης? Πώς θα εκφραστεί αν δεν ενισχυθεί η λαϊκή συσπήρωση, αν δεν πέσουν περισσότερα κόκκινα γαρίφαλα στην κάλπη, αν δεν βγουν περισσότεροι εκλεγμένοι κομμουνιστές, δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, κοινοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν θα κάνουν τον εργολάβο των λύσεων, όπως κάνουν οι εργολάβοι στα έργα που θα πούμε, αλλά θα δώσουν όχι μόνο απλά ένα μήνυμα, αλλά όθηση, συμπαράσταση, δράση, μαζί με το λαό, την ενεργή συμμετοχή του από τα σωματεία του, από τους συλλόγους του στις γειτονίες, από τα σωματεία των συνταξιούχων, από το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα με μία κουβέντα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Αυτό σημαίνει πάμε αλλιώς, όχι το πάμε όπου βγει, που θυμάστε ήταν η τραγική έκφραση του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη. Ότι πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που πρέπει να γίνει σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, πρακτικά, θέλουμε αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που μέσα σε μια πραγματική μαυρίλα που υπάρχει όχι μόνο από τις πυρκαγιές αλλά και με έναν δυσμενή σχετισμό και το αντιλαμβάνονται περισσότεροι και περισσότερες, το θετικό που υπάρχει που ήταν η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με 100.000 περισσότερους εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους, νέους, νέες που έκαναν το βήμα και ψήφισαν ΚΚΕ στις τελευταίες εκλογές, τώρα γιατί να μην γίνουν 200 και 300 χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα και με περισσότερους εκλεγμένους? Τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα όταν ήταν τα πρώτα μεγάλα, στο πούμε έτσι, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, όπως τις ονόμαζαν, με τα μυστήρια αυτά ονόματα, μυστήρια αρχαιοελληνικά και άλλα ονόματα, ξεκινήσαμε από τον Καποδίστρια, μετά τον Καποδίστρια ήρθε ο Καλλικράτης, μετά τον Καλλικράτη ο Κλισθένης κτλ. Οι τελευταίες αλλαγές έχουν κοινότυπα ονόματα, Βορύδης Θεοδωρικάκος. Τα προηγούμενα ήταν βαρύγρουπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές που κάνανε ήταν μικρότερη σημασία και αυτή. Όλο και περισσότερο δείχνει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, στην οποία αυτή την πολιτική την εφαρμόζουν παρά επιμέρους διαφορές με μία ενιαία κατεύθυνση. Εκλεγμένοι στην περιφέρεια και στους δήμους, που εκλέγονται με αυτά τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιχειρηματικών συμφερόντων, που λένε ότι μπράβο, δεν είναι κακό πράγμα η επιχειρηματικότητα, δείχνει προκοπή, όπως λένε οι υποψήφοι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που σαν πασαρέλα βγαίνουν ένας τον άλλον για να τους ψηφίσει, σαν talent show μοιάζει. Ποιον θα ψηφίσει στο τέλος? Έχουμε λοιπόν και λέμε, μόνο στην περιφέρεια Αττικής θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Ο σημερινός υποψήφιος, που υποτίθεται είναι ο υποψήφιος του Μαξίμου, ανακοινώθηκε από τον Μαξίμου, τον ίδιο τον Μητσοτάκη μέσα στο Μαξίμου. Τον φώναξε πρώτα έναν άλλον, τον πρώην δήμαρχο Γλυφάδας, του λέει δέχεσαι για περιφερειάρχη. Λέει δεν δέχομαι,
αφού βρήκαν ένα ζεϊμπέκικο για να κάνω στην άκρη τον πατούλι, λένε ο Χαρδαλιάς. Μάλιστα. Υποψήφιος με τον Μαξίμου. Στην προηγούμενη φορά, ο ίδιος ήταν κεντρικός στέλεχος στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, με τον Σγουρό. Και μάλιστα δεν έφυγε από το ψηφοδέλτιο του Πασόκ, από το ψηφοδέλτιο του Σγουρού, ως εκλεγμένος κεντρικός στέλεχος, επειδή διαφώνησε σε κάτι με τον Σγουρό. Θυμίζουμε, έφυγε γιατί έγινε υπουργός. Γι' αυτό έφυγε. Άλλα στελέχη που ήταν εκλεγμένα τώρα με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ έχουν την ανάποδη πορεία, πηγαίνουν στο ψηφοδέλτιο του Χαρδαλιά. Έχουμε το κεντρικό του στέλεχος που συμμετείχε στις οικονομικές επιτροπές, ο κύριος Ανδρουλακάκης, υποψήφιος στο νότιο τομέα με το Πασόκ. Ο κύριος Βαθιώτης, αντιπεριφερειάρχης υγείας με τον Πατούλη, υποψήφιος με το Πασόκ στις τελευταίες εκλογές, τώρα υποψήφιος με τον Χαρδαλιά. Η κυρία Μεθυμάκη, μέλος κεντρικής επιτροπής του Πασόκ, τώρα υποψήφια με τον κύριο Χαρδαλιά, και έχουμε χάσει λίγο πολύ το λογαριασμό. Από το ΣΥΡΙΖΑ πάλι άλλες μεταγραφές. Η περιφερειακή σύμβουλος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κατοπόδη, ανακοινώθηκε ότι θα κατέβει με τον κύριο Πατούλη. Μετά το ζεμπέκικο του κύριου Πατούλη, έμεινε ξεκρέμαστη, δεν θα κατέβει. Και από το ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν όχι με τον κύριο Ιωακιμίδη που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατεβαίνουν με τον κύριο Σγουρό, που θυμάστε το λέγανε ο πιο μνημονιακός περιφερειάρχης και τα λοιπά, και άλλους χαρακτηρισμούς και τα ρέστα. Ο κύριος Καραμάνος, ο επικεφαλής της Δύναμης Ζωής μέχρι τώρα, κατεβαίνει με τον κύριο Σγουρό, και ο κύριος Χατζιπέρος από τα νησιά, δεν θυμάμαι αν κατεβαίνει τώρα, ανοιχτά στήριξε τον κύριο Σγουρό. Όλοι μια αγκαλιά και μια παρέα. Δεν λέμε τώρα για έναν υποψήφιο. Δεν λέμε για έναν εργαζόμενο που μπορεί να ψήφιζε, ψηφοφόρο απλό. Λέμε για τα κεντρικά στελέχη αυτών των δυνάμεων που πέρασαν από θέσεις ευθύνης από την περιφέρεια Αττικής, δηλαδή ήταν αντιπεριφερειάρχες. Ήταν κεντρικά στελέχη αυτών των δυνάμεων. Ποια είναι η πολιτική που υπηρέτησαν? Θα πούμε ορισμένα εμβληματικά παραδείγματα, γιατί λίγο πολύ έχετε ακούσει τις θέσεις μας, περισσότερο έχετε δει τη δράση μας, και από εκεί αναδείξαμε τις θέσεις μας και για τα απορρίμματα και για τις πυρκαγιές και για τα μεγάλα αυτά ζητήματα, τα αντιπλημμυρικά, την αντισεισμική θωράκιση, τους δημόσιους ελεύθερους χώρους που έχουν παλέψει, όλα τα ζητήματα από τα Καζάνια και την Πειραϊκή στο Πέραμα, από τα Νολιώσια με τα Σκουπίδια μέχρι εδώ που είμαστε στο βόρειο τομέα, για τους μεγάλους δημόσιους ελεύθερους χώρους, τους οποίους πάνε να τους εμπορευματοποιήσουν από το Δώσι Γκρου, που το ονομάσαν κτήμα για αυτόν τον λόγο, μέχρι το καζίνο που φέρνουν τώρα εδώ δίπλα στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι. Η πολιτική που υπηρέτησαν ήταν η εξής. Έφυγαν με συνταξιοδότηση και άλλους λόγους από την περιφέρεια Αττικής 1715 υπάλληλοι. Αναγκαίοι, χρήσιμοι. Αυτοί στελέχωναν κάποιες θέσεις. Σημαντικές. Προκηρύχθηκαν θέσεις, δεν έχουν έρθει όλοι, 106. Κάντε την αφαίρεση για να δείτε. Τι κενό είναι αυτό που δημιουργείται? Είναι αυτό το κενό που λέμε, όπου ανοίγουν οι πόρτες για να μπουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και να επενδύσουν, δηλαδή τι είναι να επενδύσουν, αναγκαίες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να στελεχώνονται και να λειτουργούν, να βρίσκουν το μήνα που θρέφει τους 11. Έχουμε και λέμε για τη φύλαξη του πεδίου του Άρεως το χρόνο πόσα δίνονται. Αντί να προσλάβουν φύλακες, καθαριστές, κυπουρούς, να προσλάβουν αναγκαίο προσωπικό για να συντηρηθεί. 400.000 ευρώ το χρόνο. Αττικό Άλσος, εδώ πέρα παραδίπλα, στο Γαλάτσι. Άλλα τόσα. Όπως είπε πολύ σωστά και η συντρόφισσα Ιβέτα Πανουτσάκου, ούτε να χρησιμοποιούσαν 3 λόχους για φύλακες σε καθένα. Συνεχίζουμε. Εκατομμύρια για την τουριστική προβολή και για να ενισχύουν μαζί με το Δήμο της Αθήνας το τουριστικό υποτίθεται προϊόν και τα κέρδη δηλαδή των μεγαλοξενοδόχων.
15,5 εκατομμύρια είναι όλα αυτά. Εκθέσεις, επιδείξεις μόδας, φυλάδια, ταξίδια στο εξωτερικό για να προσελκύσουν τουρίστες από διάφορες χώρες. 15,5 εκατομμύρια. Μέχρι και επίδειξη μόδας του γνωστού οίκου Pierre Gardin στο Ζάπιο έγινε, τη χάσατε. Δεν τη γνωρίζαμε, να πάμε. Χρήμα άφθονο για τις λεγόμενες πράσινες business. Ακόμα και αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης που το διαφημίζουνε και ως προαπαιτούμενο υποτίθεται για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει να προχωρήσουν τα βάρβαρα μέτρα στην υγεία, να προχωρήσει η άγρια εκμετάλλευση στην εργασία, με τη θεσμοθέτηση του 13ωρου, του εξαήμερου στην εργασία, με την ποινικοποίηση των εργατικών λαϊκών αγώνων, της απεργίας. Ακόμα και από αυτά τα περίφημα του Ταμείου Ανάκαμψης έβγαλαν 800 εκατομμύρια, τα οποία για τα μάτια του κόσμου είχαν γράψει ότι θα πάνε για αντιπλημμυρικά έργα, ότι θα πάνε για την ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου μετά το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, και αυτά με τι αντικαταστάθηκαν? Αντικαταστάθηκαν με φωτοβολταϊκά στις στέγες, με αποθηκευτικούς χώρους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάει λέγοντας. Πράσινες business για τους επιχειρηματίες. Αντίστοιχα, για τις βασικές υπηρεσίες, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για την περίφημη πολιτική προστασία. Θα αναφέρουμε μόνο ορισμένα εκατομμύρια, χωρίς πιστεύουμε να ζαλίζουμε κανέναν. Μόνο για τα συμφάντα του 2020, η Περιφέρεια Αττικής έδωσε σε επιχειρήσεις εργολάβους, αυτές τις περίφημες εργολαβικές εταιρείες, 6.600.000 ευρώ για λίγους μήνες. Το 2021 και μόνο για την αντιμετώπιση της περίφημης μύδιας έδωσε στις εργολαβικές εταιρείες πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει για αυτούς πολιτική προστασία. Χρήμα σε εργολάβους, χρήμα σε εταιρείες, οι οποίοι πρέπει να ξέρετε δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά που έχουμε εμείς. Ακούμε ένα καιρικό φαινόμενο και τρέμει η ψυχή μας. Αυτοί ακούν ένα καιρικό φαινόμενο και τρίβουν τα χέρια τους. Υπάρχουν ακόμα πιο τραγελαφικές καταστάσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει ούτε μία υδροφόρα. Μία υδροφόρα που θα δείτε παρκαρισμένη σε ένα πάρκο, στο πεδίο του Άριος για παράδειγμα. Αυτή η υδροφόρα νοικιάζεται 2.000 ευρώ την ημέρα. Την παίρνουν, την αφήνουν εκεί. Μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ, μπορεί και να χρειαστεί, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί, μπορεί τα πυροσβεστικά να μην δένουν με την υδροφόρα. Αυτό το ότι κάθεται η υδροφόρα και παίρνει 2.000 ευρώ την ημέρα, το ονομάζουν σταλία. Όσοι είστε από χωριά, τα ξέρετε για τα πρόβατα που σταλίζουν. Λοιπόν, έτσι είναι η υδροφόρα, σταλίζει και αυτή, κάτω από το δέντρο. Λοιπόν, 2.000 ευρώ την ημέρα. Φωτεινή σηματοδότηση, τα φανάρια που βλέπετε στους δρόμους. Πρέπει να ξέρετε ότι όλες για αυτές τις υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που υπήρχαν, πλέον δεν έχουν ελάχιστους ή και κανέναν υπάλληλο, εργαζόμενο. Δηλαδή, όλη αυτή η υπηρεσία που είναι για τη φωτεινή σηματοδότηση, χιλιάδες φανάρια σε όλη την Αττική, έχει μόνο 2 εργαζόμενους και 15 εργολαβικούς. Άνοιξε το πεδίο δόξη λαμπρό για να μπουν οι εταιρείες μέσα να οικονομήσουν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εργολαβία για τη συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. 3.629.000 για 19 μήνες. Άλλη εργολαβία για τη λειτουργία και συντήρηση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας. Για 17 μήνες αυτό. 5.645.000. Εργολαβία τώρα για την επιτήρηση, τον εξυγχρονισμό και τη βελτιστιοποίηση ρυθμίσεων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. Χωρίς ΦΠΑ αυτό για 48 μήνες. 3.225.000. Εργολαβία για εργασίες υποδομών φωτεινής σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής για 24 μήνες αυτή. 1.999.996.000, εδώ είναι και το ΦΠΑ μέσα. Λοιπόν, δεν θα πούμε περισσότερα. Αυτό είναι πολιτική αναμέτρηση. Πρέπει να συγκρουστεί κάποιος με αυτή την πολιτική. Ποιος θα συγκρουστεί? Αυτοί που στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους?
Αυτοί που στηρίζουν τους περιβόητους επενδυτές και ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα θεωρούν οι εργαζόμενοι να αμείβονται ψίχουλα, να μην έχουν ωράριο, να μην έχουν ασφάλιση, να μην έχουν υγεία, να μην έχουν παιδεία για τα παιδιά τους, να δουλεύουν μέσα σε ειδικές οικονομικές ζώνες άγριας εκμετάλλευσης και από πάνω να πληρώνουν 2 και 3 φορές φόρο και οι χρυσοκάνθαροι να φοροαπαλλάσσονται. Αυτό είναι μια καθαρή πολιτική αναμέτρηση επομένως και σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση δεν περισσεύει κανένας. Όλοι και όλες μπορούμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη και σίγουρα στο τέλος ο λαός μας, οι εργαζόμενοι και όλοι μας θα είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη μεγάλη μάχη. Ευχαριστούμε.